Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον συγγραφέα, τον κύριο Δημήτρη Παμπόρη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό βράδυ, κύριε Παμπόρη. Καλησπέρα, κύριε Σταμαρούπουλε. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και καλησπέριζω και τους ακροατές σας από την Κύπρο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι κάνετε λόγο για Κυπρίους οι οποίοι συμμετείχαν στην εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και αυτό είναι κάτι που το αγνοούσαμε. Και το ερώτημα που τίθεται λοιπόν, κύριε Παμπόρη, είναι ότι εσείς αυτό το αναφέρετε στο βιβλίο σας λογοτεχνική αδεία ή όντως Κύπροι συμμετείχαν στην εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου? Όντως συμμετείχαν τα κυπριακά βασίλεια. Το συγκεκριμένο ιστορικό μυθιστόρημα είναι γραμμένο με ρεαλιστικές λεπτομέρειες. Υπάρχουν τρία είδη ιστορικού μυθιστόρηματος. Το πρώτο, με αυτό που καταπιάνομαι εγώ, είναι το μυθιστόρημα το οποίο οι ήρωες ακολουθούν τα ιστορικά γεγονότα. Τα άλλα δύο υποείδη του ιστορικού μυθιστόρηματος έχουν μέσα και φανταστικά στοιχεία. Οι πηγές είναι αξιόπιστες, 120 κυπριακά καράβια από όλα τα κυπριακά βασίλεια πλην ενός αυτών του Κητίου, συνδέθηκα με το στόλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Σιδώνα μετά τη μάχη της Ισού το 332. Χιλιάδες Κύπροι πολέμησαν και έφτασαν μέχρι και την Ινδία, και η συνεισφορά τους μαζί με τους κριτικούς είναι αξιόλογη, γιατί είναι αυτοί που έφτιαξαν τα χίλια καράβια στο τέλος για τον κατάπλουν του Ινδού ποταμού. Οπότε, και μέσω των κυπριακών καραβιών, διεσώθη το 1/3 του Μακεδονικού στρατού. Οπότε, κύριε Παμπόρη, για να καταλάβουμε, υπήρχε κάποια συμμαχία? Πώς έγινε μεταξύ του Αλεξάνδρου και των βασιλέων της Κύπρου? Ναι. Κοιτάξτε, η Κύπρος για τουλάχιστον 200 χρόνια ήταν ήδη υπό περσική κατάληψη. Όταν ο Δαρίος έχασε στην Ισό και εγκατέλειψε και τους Φοίνικες συμμάχους στα Σύρο-Παλαιστινιακά εδάφη, οι Κύπροι δεν είχαν άλλη επιλογή. Όφυλαν να συνταχθούν με τον Μεγάλο Αλέξανδρο και λόγω ιστορικών καταβολών, και διότι έβλεπαν ότι οι Πέρσες πλέον είχαν χάσει και είχαν χάσει και την κυριαρχία στη Μεσόγειο θάλασσα. Έτσι όλοι οι Κύπροι βασιλείς απέστειλαν καράβια πλην ενός Φοίνικα, ο οποίος ήταν ο βασιλιάς του Κητίου, της σημερινής Λάρνακας. Τα άλλα βασίλεια, το Μάριον, η Πάφος, το Κούριον, Εμαθούν, τα Σαλαμίνα, απέστειλαν τριήρης, πεντήρης, βοηθητικά καράβια. Χιλιάδες ήταν οι Κύπροι που ακολούθησαν τον Μακεδονικό στρατό. Κυρίως με εξαιρετικές γνώσεις στην ναυτιλία και στην ναυτιλία. Γιατί ήρθανε μεσούς της εκστρατείας και όχι από την αρχή? Εννοείται πριν τη μάχη της Ισού. Ναι, ναι. Πριν τη μάχη της Ισού δεν θα μπορούσαν, διότι υπήρχε περσική φρουρά στο νησί. Α, μάλιστα. Γι' αυτό το λόγο. Ναι. Λογικό. Άρα, όπως λέμε εμείς, ενώ για τους Ελλαδίτες πλην Λακεδαιμονίων, εσείς θα λέτε πλην Κητίου. Πλην Κητιαίου, ναι. Κατάλαβα. 30 καράβια είχε ενώ που μοιάθουν στο Κήτιον, αυτά τα κράτησε στο λιμάνι, αλλά άλλα 120 καράβια μας έφτασαν στη Σιδώνα μέσα σε περίπου 48 ώρες από την ώρα που έφυγαν όλα από τη Σαλαμίνα. Η Σαλαμίνα είναι μια πόλη η οποία είναι πολύ κοντά στη σημερινή κατεχόμενη Αμόχωστρα. Εσείς πώς μάθατε για αυτήν την συνεισφορά των Κυπρίων στην εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου? Είναι κάτι το οποίο το γνωρίζατε, είναι ευρέως γνωστό στην Κύπρο, το ξέρουνε, ή ψάξατε? Κοιτάξτε, και κάπως προέκυψε? Να σας πω, ασχολούμαι 25 χρόνια με την ιστορία και τη συγγραφή βιβλίων. Έχω διαβάσει αρκετά. Οι πηγές μου εδώ είναι αξιόπιστες, γιατί έχουμε να κάνουμε με τον Αριανόν, τον Πλούταρχον, τον Διόδωρον, τον Σικελιώτη, τον Κόιντιον, Κόντιον Λούφων, οι πρώτοι τρεις Έλληνες, ο τέταρτος Λατίνος. Δυστυχώς είμαι φιλόλογος στο επάγγελμα. Ελάχιστες είναι οι σελίδες και στα έγκλα της ιστορίας όταν αναφερόμαστε στον Αλέξανδρο, και μια-δυο παράγραφοι μόνο να αναφέρονται στους Κυπρίους, και ήταν πάντα αυτό που με ξένιζε και με πλήγωνε, γιατί για μένα η εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κατά την ταπεινή μου άποψη, κύριε Σταμαρούπουλε, αποτελεί την πιο λαμπρή σελίδα της ελληνικής ιστορίας. Συμμετείχαμε. Οφείλουμε δηλαδή κάποιες γνώσεις να τις μεταφέρουμε στους επόμενους.
Και αυτό που κάνει ο Μέγας Αλέξανδρος, αυτό που κάνει ο Μέγας Αλέξανδρος είναι κάτι το μοναδικό. Έπρεπε κάποιος να δώσει τέλος στους Πέρσες. Δεν τελείωσαν όλα. Δεν εξέλιψε ο κίνδυνος μετά τη νίκη των Ελλήνων στην εμμαχία της Σαλαμίνας ή στις μάχες των Πλατεών και της Μυκάλης. Οι Πέρσες αλώδιζαν με τους Φοίνικες σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Και, κάποιος, και μπορούσαν να εισβάλλουν και τρίτη φορά. Και τότε μπορεί να μην είχαμε την άνεση ή το πλεονέκτημα ή να, και να μπορούσαμε να τους νικήσουμε. Αυτός που τόλμησε να τους αντιμετωπίσει ήταν ένας Μακεδόνας. Μικρούλης με έτσι το δέμα, αλλά τιτάνιος στη ψυχή. Φυσικά και ο Αλέξανδρος βοηθήθηκε, διότι ο πατέρας του Φίλιππος είχε προλάβει να ενώσει όλους τους Έλληνες προηγουμένως. Πλήντα και δαιμονίων, όπως το αναφέρατε και εσείς. Ναι. Ναι. Τώρα, οπότε εσείς χτίζετε, φτιάχνετε, γράφετε ένα μυθιστόρημα το οποίο έχει ως κέντρο του, ως βασικούς πρωταγωνιστές, ποιους? Τους Κυπρίους που πήραν μέρος στην εκστρατεία. Κυπρίους και Μακεδόνες. Κυπρίους και Μακεδόνες. Και Μακεδόνες ταυτόχρονα. Τα πραγματικά ιστορικά πρόσωπα όπως ο Αλέξανδρος ο Τρίτος, ο βασιλιάς Δαρίος ή ο βασιλιάς Αζέμιλκος της Τύρου, ο βασιλιάς Σπόρος ο Ινδός, αυτά τα πρόσωπα τα οποία είναι πραγματικά και ιστορικά υπάρχουν στο κάδρο. Όχι όμως, δεν αποτελούν όμως τους βασικούς πρωταγωνιστές και ήρωες. Οι ήρωες είναι συγγραφικά πλάσματα και ακολουθούν τα ιστορικά γεγονότα. Υπάρχει μέσα, παρουσιάζεται μέσα από τον Αλέξανδρο σε κάποιες περιπτώσεις και το τι έπραξε σε κάποιες μάχες, κάποιες φορές που τραυματίστηκε. Να αναφέρουμε για παράδειγμα εδώ ότι συνολικά ο Μέγας Αλέξανδρος τραυματίστηκε 9 φορές κατά τη διάρκεια της εκστρατείας. Να σας ρωτήσω, η τύχη των Κυπρίων ποια ήταν? Επέζησαν, γύρισαν στην Κύπρο? Να σας πω, μετά την πολιορκία της Τύρου, το οποίο ήταν ένα νησάκι 800 μέτρα μέσα στη θάλασσα και ο Μέγας Αλέξανδρος κατασκεύασε δρόμο μετά από 6 μήνες και το κατέλαβε. Ακολούθησε η πολιορκία της Γάζας. Όλα αυτά έγιναν το 332. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος έφτασε στην Αλεξάνδρα το χειμώνα του 331, αρκετοί Κύπροι εγκατέλειψαν και έφυγαν. Όμως, λόγω και του καλού μισθού, αρκετοί ήταν που έμειναν και ακολούθησαν μέχρι και το τέλος της εκστρατείας. Δηλαδή αποχώρησαν εκεί λίγο πριν από το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γιατί στο 323-324 αποχώρησαν και γύρισαν πίσω ως βετεράνοι πλέον, όπως και οι Μακεδόνες. Και οι Μακεδόνες όταν περνούσαν κάποια χρόνια και ήταν βετεράνοι, αποζημιώνονταν αδρά και επέστρεφαν πίσω στην πατρίδα. Οπότε είχαν να διηγηθούν πολλά. Εκεί οι πηγές της εποχής, μας είπατε βεβαίως που χρησιμοποιείτε, είπατε Αριανό και άλλους, υπάρχουν κάποιες άλλες πηγές που ενδεχομένως να έχουν χαθεί και έχουν μόνο αποσπάσματα που αναφέρονται σε αυτό το τμήμα, δηλαδή να είχαν κάποιον μαζί τους, πώς είχε ο Αλέξανδρος πόσους ιστοριογράφους μαζί τους που να καταγράφουν ενδεχομένως την ιστορία? Σύμφωνα με το σπουδαιότερο έργο και τις πιο πολλές πληροφορίες τις παίρνουμε από τον Αριανό, ο οποίος ήταν Έλληνας Ρωμαίος πολίτης, γνωστός για τα έργα του Αλεξάνδρου Ανάβασης και Ινδική. Συνεπικουρείται, ας πούμε, το έργο το δικό μου από τον Πλούταρχο και τον Διόδωρο τον Σικελιώτη. Υπάρχουν και γνωρίζουμε ότι ακολούθησαν τον Μεγάλο Αλέξανδρο και άνθρωποι που κατέγραφαν τα γεγονότα. Αυτός χάθηκε το έργο του, αλλά το βλέπω ότι από τις έρευνες που κάναμε για χρόνια, θεωρώ ότι πιο κοντά στην αλήθεια είναι ο Αριανός. Αν και κάποια πράγματα δεν τα καταγράφει ο Αριανός, αλλά είναι, πιστεύω, πιο κοντά στην αλήθεια, στην ιστορική αλήθεια είναι ο Αριανός. Τώρα να πούμε, κύριε Βαμπόρη, ότι εσείς θα παρουσιάσετε το βιβλίο αυτό εδώ στην Θεσσαλονίκη την επόμενη εβδομάδα, την 5η 18 Απριλίου, στο βιβλιοπωλείο Αριστοτέλειο, Ερμού 61, του Βασίλη του Χρήστου. Και θα παρουσιάσετε το βιβλίο στην άκρη του ορίζοντα. Οπότε θα έχουν όσοι θέλουν και όσοι τους αρέσει η ιστορία και το ιστορικό μυθιστόρημα θα μπορούν να έρθουν στο βιβλιοπωλείο, να συνομιλήσουν μαζί σας και να ανταλλάξουν απόψεις πάνω και στο θέμα αυτό του, στην ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ναι, βεβαίως. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται κάποιο βιβλίο όπως στην Ελλάδα.
Θα μιλήσει γι' αυτόν, θα χαιρετήσει ο πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εκδήλωση, ο κ. Κωνσταντίνος Πολυκάρπου. Θα μιλήσει ο δόκτωρ Πάνος Νοτόπουλος, πολιτικός μηχανικός πληροφορικής, είναι καθηγητής Διεθνούς Πανεπιστήμιου. Και εκλεκτός μας φίλος. Ναι. Ο κ. Σωτήρης Αργυρού, αξιαγάπητος φιλόλογος της Ένωσης Κυπρίων. Η εκδήλωση γίνεται υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας. Και με τιμά ιδιαίτερα αυτό που αναγνωρίζεται το έργο μου. Διότι δυστυχώς δεν διαβάζουν πολύ βιβλία, κύριε Σταματοπούλε, σήμερα. Εγώ να και πω... στην Κύπρο έχουμε αυτόν το, θέμα. Ναι. Όχι, όμως να, μπορεί να μην διαβάζουν πολύ βιβλία, αλλά υπάρχει ένα φανατικό κοινό που διαβάζει αρκετά, θα λέγαμε, και όσο και να λέμε ότι περνάει κρίση το βιβλίο, πάντοτε υπάρχουν αυτοί που θα ανακαλύψουν καλά βιβλία. Και χωρίς να έχω διαβάσει το δικό σας το βιβλίο, κύριε Παμπόρη, και μόνο που ο Πάνος Νοτόπουλος και ο Σωτήρης Αργυρού θα το παρουσιάσουν, αυτό σημαίνει ότι είναι ένα καλό βιβλίο. Γιατί οι δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι παρουσιάζουν μόνο καλά βιβλία και καλά πράγματα, και είναι και πολύ σπάνιο να τους πετύχεις και τους δύο σε μία παρουσίαση. Οπότε σημαίνει ότι είναι αξιόλογο το βιβλίο σας και χαίρομαι που έχετε τόσο σπουδαίους ομιλητές στην παρουσίαση που, όπως είπαμε, θα γίνει στις 18 Απριλίου στο βιβλιοπωλείο Αριστοτέλειο, την Πέμπτη, ναι, Ερμού 61, στις 8 το βράδυ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και βέβαια να σας ρωτήσω, αν και είναι πρόσφατο το βιβλίο σας, αν ήδη δουλεύετε σε κάτι άλλο. Όχι προς το παρόν. Έχω κάτι υπόψη μου. Τώρα είμαι στη διαδικασία της έρευνας. Διότι για να στη συγγραφή της τροκόμητης ιστορήματος προηγείται εντελεχής έρευνα, κύριε Σταμανόπουλε. Και πάντα μιλάμε για το ιστορικό μου ιστόρημα. Πρέπει για μένα, αυτός που θα γράψει, να έχουν περάσει τουλάχιστον 50 χρόνια από τα γεγονότα. Τώρα στην περίπτωση του Αλεξάνδρου έχουν περάσει πάρα πολλά. Εντάξει, δεν είναι πρόβλημα. Ναι, μου είχαν ζητήσει να γράψω για την τουρκική εισβολή και δεν περιμένετε ακόμα λίγο. Φέτος έχουμε τα 50 χρόνια. Ναι, κάνουμε πολλές εκδηλώσεις και ως φιλόλογος στα σχολεία μας κάνουμε εκδηλώσεις ημερίδες γι' αυτό. Γιατί πρέπει να θυμόμαστε τι έχει γίνει. Είναι ένα θέμα, νομίζω, το οποίο είναι ανεξάντλητο και για τη συγγραφή βιβλίων, για την παραγωγή ταινιών, τραγουδιών, ποιημάτων, λογοτεχνικών έργων. Δυστυχώς αυτή η πληγή, η ανοιχτή πληγή του ελληνισμού, η τουρκική εισβολή του 1974, αλλά βέβαια εμείς δεν σας καλέσαμε σήμερα γι' αυτό. Στο μέλλον όμως, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, δεν αποκλείεται να κουβεντιάσουμε και γι' αυτό, κύριε Παμπόρη. Κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω, το βιβλίο σας κυκλοφορεί στα ελληνικά βιβλιοπωλεία ή μπορούν να το παραγγείλουν μέσω διαδικτύου? Όχι, κυκλοφορεί και στα ελληνικά βιβλιοπωλεία, στα μεγάλα, στις αλυσίδες και μέσα στο διαδικτύο μπορώ να το παραγγείλω. Είναι από τον εκδοτικό οίκον τελεία. Ο εκδοτικός οίκος αυτός έχει την έδρα μου στη Λευκοσία, τυπώνει όμως τα βιβλία στην Αθήνα. Και κυκλοφορούν πρώτα στην Ελλάδα και μετά έρχονται με το καράβι και στην Κύπρο. Επομένως βρίσκονται και εκεί. Ναι. Δεν θα είναι καθόλου δύσκολο να το αποκτήσει όποιος το επιθυμεί. Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2023 το βιβλίο. Είναι πολύ πρόσφατο. Να ευχηθούμε λοιπόν καλό τάξιδο και καλή επιτυχία και στην βιβλιοπαρουσίαση, που βέβαια είναι σίγουρη η επιτυχία της. Να είστε καλά και βεβαίως θα τα πούμε και στο μέλλον. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Γεια σας.